Καλησπέρα παιδιά, Check κόσα Now, ο εδώ, σήμερα θα δούμε ένα unboxing ενός powerbank της Romos, θυμάστε το powerbank που είχα κάνει τις προάλλες, το οποίο μου είχε φέρει ο φίλος μου ο Γιώργος όταν είχε έρθει διακοπές από το Κιλκής, το selling τέσσερα αν δεν κάνω λάθος της εταιρείας στα 10.400 μιλιαμπερόρια. Ζήλεψα και τέριασε τώρα που ήμουν στη μονάδα να κάνω μια βλακεία και να σπάσω το δικό μου powerbank. Το είχα κάνει unboxing, θυμάστε το μοντέλο τη ε, της Intenso που είχα αγοράσει πριν από καιρό. Μη είχε βολέψει πάρα πολύ αλλά έκανα μια χαζομάρα στη μονάδα καθώς ήμουνα και το έσπασα. Και ξέμεινα από powerbank και έτσι έχοντα μια πάρα πολύ καλή και θετική εμπειρία και ψάχνοντα στο χώρο, στον ελληνικό χώρο, τι καλό μπορώ να βρω, κατέληξα στο powerbank Bank τη Ρώμο. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και σε άλλο ένα τη ε, APC, αν δεν κάνω λάθο, να θυμάμαι καλά. Το οποίο όμω δεν μου άρεσε γιατί δεν μπορούσα, δεν, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσει για να φορτίσει τη συσκευή σου ενώ αυτό γεμίζει την μπαταρία του. Δηλαδή δεν μπορεί να το έχει και στο ρεύμα και να φορτίζει. Τέλο πάντων, μετά πολλά έκανα παραπάνω έρευνα και κατάληξα σε αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πιο μεγάλο μοντέλο της εταιρείας. Ε, όντως, πλέον έκτησα, αποφάσισα να πάρω το πιο μεγάλο μοντέλο, το Selling Exist, τα 20.800 μίλια περόρια. Μα θα μου πεις καλά γιατί, πώς, τι, τόσο μεγάλη χωρητικότητα, έχοντας ήδη tablet και κινητό και 1.000 πραγματάκια μαζί μου στο στρατόπεδο, θέλω να μπορώ να το φορτίζω, θέλω να μπορώ να έχω... Ε, αρκετά μεγάλη πηγή ενέργεια μαζί μου, είτε για κάποια ταξίδια που σκοπεύω να κάνω μετά το στρατό. Και αποφάσισα να επενδύσω σε αυτό, μια και το θεωρώ επένδυση του συγκεκριμένου Powerbank, μια και είναι αρκετά ακριβό. Λοιπόν, η τιμή του είναι γύρω στα 65 ευρώ στην ελληνική αγορά. Πάρα πολύ γρήγορη μεταφορά του. Μέσα σε δύο μέρε ήρθε με το που επικοινωνήσαμε την εταιρεία για να μου το στείλω να το αγοράσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, να ανοίξω το κουτί. Βλέπετε, έχει και το. μου ήρθε πακεταρισμένο από την εταιρεία. Όντα. Wow. Έχει πάρα πολύ. Γενικά δεν το πήρα από κάποιο μαγαζί. Το πήρα απευθείας από την εταιρεία το αγόρασα. Και μου το έστελναν με Speedex. Λοιπόν, μέσα είναι και η απόδειξη. Απόδειξη εγγύηση. Ωραία. Και πάμε. Θυμάστε το πακέτο. Είναι ακριβώ. Wow. Βαρύ είναι. Λοιπόν, είναι ακριβώ το ίδιο πακέτο με το προηγούμενο, το powerbank είναι αρκετά πιο μεγάλο ε, τώρα εντάξει εδώ το βλέπετε πάνω κάτω ε, λόγω της κάμερας πάνω κάτω στα ίδια αλλά πιστέψτε μου είναι πολύ πιο βαρύ από το προηγούμενο μοντέλο αρκετά πιο βαρύ δηλαδή θα το νιώθεις στην τσέπη σου αρκετά βαρύ θέλει σε τσαντάκι για να το μεταφέρεις λοιπόν το συγκεκριμένο μοντέλο να σας δείξω πάλι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαμε δείξει και τις προάλλες αφού ζουμάρει η κάμερα αρκετά καλά. Ελπίζω να νιώσει τη ζωή της. Λοιπόν, έχουμε πει την εγγύηση το guarantee που έχει. Fit charge, Samsung μπαταρία το συγκεκριμένο. Το έχω πει ότι συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα power banks έχουν Samsung μπαταρία, δεν έχουν ότι να είναι μπαταρίε μέσα. Fast charge, 2,1 mAh input, 2,1 A μάλλον συγγνώμη, input, 2,1 A output. Και αυτό που ξαναδιάβασα λίγο πιο συντονισμένα αφού έκανα το προηγούμενο review, μάλλον το προηγούμενο unboxing του Selling 4, είναι ότι το συγκεκριμένο έχει την ιδιότητα ενώ φορτίζει, δηλαδή γεμίζει η μπαταρία του PowerMag, να μπορεί να φορτίζει και τη συσκευή σου. Βασικά έω και δύο συσκευέ ταυτόχρονα, χωρί να χάνει ενέργεια. Δηλαδή και γεμίζει η μπαταρία του και φορτίζει χωρί να ξοδεύει την ενέργεια τη μπαταρία άμεσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κλασικά και αυτόδιο USB και τι εξασφαλίζει, εξασφαλίζει τα εξή χαρακτηριστικά Overcharge Proof, δηλαδή έχει προστασία των μπαταριών, του Powerbank από υπερτροφοδότηση για να κρατάνε πιο πολύ. Δηλαδή, όταν πάρει παραπάνω ρεύμα, μπορεί και στο ε, προστατεύει από υπερτάσει. Επίση, από ε, over discharge proof προστατεύει από όταν πέσει η τάση. Εδώ στη λίμνη, το έχω πει και άλλε φορέ, έχουμε υπόταση. Οι, οι τάσει των ρευμάτων είναι αρκετά χαμηλέ με αποτέλεσμα οι συσκευέ να υπολειτουργούν πολύ συχνά. Γι' αυτό έχω στο PC που χρησιμοποιώ εξισορροπιστή εξ, τάσης και αυξημένη προστασία. Λοιπόν, επίσης είπαμε για ε, υπερφόρτωση. Ε, και τι άλλο, έχει short circuit protection, προστασία από βραχικύκλωμα, δηλαδή δεν καίγεται το power bank εάν ε, γίνει κάποιο βραχικύκλωμα σε κάποια συσκευή, σα πέσει κάποια ασφάλεια, οτιδήποτε. Και temperature protection, δηλαδή ε, το κύκλωμα του, της φόρτισης διασφαλίζει τη λειτουργία των μπαταριών σε ασφαλά επίπεδο θερμοκρασίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί πάρα πολύ. 20.800 mAh είναι ένα κτίνος αυτό εδώ, αρκετά βαρύ, 452 γραμμάρια είναι, σχεδόν μισό κιλό. Ε, η πλήρη φόρτισή του, πλήρη, ο πλήρης χρόνος φόρτισή του είναι γύρω στα 13 με 14 ώρες. Ναι, ξέρω είναι πάρα πολλές, όμως για να διάσεις αυτό το πράγμα πρέπει να φορτίσει τρία τάμπλετ, 3 φορές το τάμπλετ σου ή 10 φορές το κινητό σου περίπου. Λοιπόν... Τι άλλο, η μπαταρία, ο κύκλος ζωής της μπαταρίας του είναι πάνω από 500 φορτίσεις, σου δίνει 3 απλά χρόνια συχνής χρήσης, αρκετά καλή εγγύηση για Powerbank 3 χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο μας δίνει, να δούμε λίγο εδώ πέρα τι έχουμε. Ε, LED, σα τα είχα δείξει και πρώτα, θα τα δούμε και τώρα. 2,1 αμπέρ. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε το κουτί. Γενικά, πίσω βλέπουμε τι μπορούμε να φορτίσουμε. Στα αγγλικά, κάποιε οδηγίε, κάποια χαρακτηριστικά. Τα έχουμε δει και τι προάλλε όλα αυτά. Λοιπόν, το μοντέλο είναι το PH80 ή αλλιώ Selling 4 θα το βρείτε στο site τη εταιρεία. 452 γραμμάρια. rate rated Energy 77 w ανά 3,7 volt. Input. 5V τάση 2,1 αμπέρ βγάζει και εδώ πέρα εν αντιθέσει με το προηγούμενο βασικά μισό λεπτά και να δούμε τι έχει έχει 5V e, και 2,1 αμπέρ η μία έξοδος και 1 αμπέρ η άλλη έξοδος Λοιπόν, οπότε κλασικά στα ίδια πραγματάκια έχει 160 χιλιοστά επί 80 χιλιοστά επί 22 χιλιοστά. Είπαμε ένα αρκετά μεγάλο και περιέχει την μπαταρία, ένα USB καλώδιο και το manual. Γενικά να σας πω, είχα εντυπωσιαστεί από το μοντέλο. Ήθελα να πάρω στην αρχή το πιο μικρό, γιατί τουλάχιστον εκεί γύρω στα 10, 13.000. 10, βασικά ψέματα όπως το προηγούμενο του φίλου μου στα 10.400 μίλια περόρια αλλά τελικά το μετάνιωσα και λέω θα πάω για το μεγάλο μοντέλο γιατί, γιατί σκοπεύω να κάνω αρκετά ταξίδια άμεσο μέλλον και θέλω να το κρατήσω να μπορώ γιατί όταν ταξιδεύεις πάρα πολλές ώρες με το καράβι ξέρετε το να βρεις μια μπρίζα σε ένα καράβι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να βρεις χρυσό στη μέση του δρόμου πια Λοιπόν, έχουμε εδώ τι οδηγίε: Αρκετά πακτωμένε τα έλεγα. Warranty card, η κάρτα εγγύησή του, Selling 6 συγκεκριμένε οδηγίε για το πώ να το φορτίσει, να το. στα Ιαπωνικά. Μπράβο, πιστεύω και στα Αγγλικά, ναι. Ε, θα ήθελα και στα ελληνικά να πω, εφόσον υπάρχει ελληνική αντιπροσωπεία εδώ πέρα, θα ήταν μια ωραία προσπάθεια να υπάρχουν και στα ελληνικά. Ελπίζω να έχει μέσα. Ελπίζω. Ρωσικά, γαλλικά. Γερμανικά, αγγλικά δυστυχώ ελληνικά, παιδιά δεν βλέπω μέσα. Τέλο πάντων, στο site τη εταιρεία υπάρχουν αναλυτικέ οδηγίε. Είναι πολύ καλά οργανωμένο. Θα δείτε και το μοντέλο και το site στα σχόλια από κάτω. Έχουμε καλώδιο φόρτιση, αρκετά μικρό. Θα ήθελα κάτι μεγαλύτερο. Ευτυχώ έχω μεγάλη πληθώρα καλωδίων USB, mini USB. Έχω αρκετά μεγάλα πληθώρα καλώδιων οπότε θα βολευτώ. Τι σα έλεγα, κονβέρτορε καλώδια και ανταλλακτικά. Και αυτό εδώ είναι το power bank, παιδιά. Το μόνο αρνητικό που έχει το συγκεκριμένο είναι ότι θέλει 13 ώρες για να φορτίσει. Αν και σχετικά για το μέγεθό του φορτίζει αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Βλέπουμε το λογότυπο τη εταιρεία επάνω. Ρόμο Premium. Βλέπουμε την ένδειξη τη μπαταρία. Έχουμε δύο θύρες εδώ πέρα η μία είναι fast charge 2,1 a εδώ μπαίνει το USB για να φορτίζει το power bank μας ε, να σας πω προτιμώ φόρτιση από την πρίζα απευθεία. πρέπει να τσεκάρω για φορτιστή αρκετά μεγάλο να μπορώ να το φορτίζω γιατί δεν ξέρω αν θα μπορεί να δώσει τόσο πολύ ρεύμα το υπολογιστή μου νομίζω μπορεί αλλά δεν είμαι σίγουρος δύο θύρες ένα και 2,1 Αμπέρ, κάτω τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και ένα barcode για... Πρέπει να το τσικάρω αυτό τι ακριβώς είναι το barcode αυτό, να το φωτογραφίζω και να το, το στείλω. Αρκετά βαρύ, στιβαρό. Ακούτε κιόλας πάρα πολύ πακτωμένο. Έχουμε και το διακόπτη εδώ. Το πατάς, σας είχα πει κιόλας, βλέπετε την ένδειξη, η μπαταρία... Εάν δεν έχω να φορτίσω κάτι, δεν έχω κάποια συσκευή, μετά από 3 ή 5 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθο, κλείνει για να εξασφαλίσει ότι δεν καίει τζάμπα ρεύμα το power bank. Πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν καίει του το γάμο. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει full ρεύμα. Είναι γεμάτο 5 γραμμέ. Αυτό ήταν το power bank selling 6 της Ρώμο. Εφανισιακά είναι ακριβώ το ίδιο με το προηγούμενο. Ε, και έχει διπλάσια χωρητικότητα. Το κόστος δεν είναι το διπλάσιο φυσικά, είναι γύρω στα 20 ευρώ παραπάνω. Εντάξει, είναι ακριβό, είναι πολύ ακριβό θα έλεγα για, για ένα Powerbank. Σίγουρα βρίσκεται κινέζικα. Το έψεξα πολύ να βρω κάποια άλλα γύρω στα 25, 30, 35 ευρώ. Αλλά να σα πω την αλήθεια, ήθελα κάτι πολύ καλά, καλό ποιοτικό. Το μόνο του αρνητικό ίσως ε, είναι το μεγάλο του βάρος, είναι αρκετά βαρύ, μπορεί να φαίνεται ελαφρύ αλλά είναι μισό κιλό πράγμα. Ε, μπαίνει σε τσέπη, σαφώ και χωράει σε τσέπη αυτό, αλλά θα καταλαβαίνετε τη διαφορά, είναι βάζετε μισό κιλό στην τσέπη σας. Αρκετά ωραίο, αρκετά στιβαρό, ποιοτική μπαταρία, μπαταρία του εγγυάται ότι θα κρατήσει, εγώ εκεί επένδυσα σε αυτή την μπαταρία, σε τίποτα άλλο και στο πόσο αξιόπιστο και στιβαρό είναι. Το Intenso δυστυχώ έκανα μια βλακεία και σπάσα τα δοντάκια από μέσα που συνδέονταν μόνο στην πλακέτα. Πήγα να ανοίξω την πλακέτα, αλλά μην είναι τόσο καλά στερωμένα αυτά που πρέ, πρέπει, βασικά δεν ξεβιδώνουν. Οπότε πρέπει να το σπάσει για να ξεβιδώσει. Και να το έκανα κομμάτια. Τέλο πάντων, και οπότε έπρεπε να πάρω κάτι καινούριο και καταλήξα σε αυτό το οποίο θα κυκλοφορεί πάντα σε μια τσάντα και γι' αυτό δεν έχω θέμα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι τόσο μεγάλο ή μικρό τη δουλειά του θα την κάνει. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας, ελπίζω να σας άρεξε το unboxing, το review, είναι λίγο πιο ενημερωμένο σε σχέση με το προηγούμενο, έχω διαβάσει κάποια πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο power bank, καθώς έψαχνα και ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στη APC, το μοντέλο που έχει ένα λίγο πιο μικρό, έχει στα 20.000 mAh, κάνει γύρω στα 40 ευρώ εκείνο, αλλά σας είπα συγκριτικά νομίζω ότι αυτό κερδίζει κατά κράτος και το αντίστοιχο μοντέλο τον, ε, έχει δύο μοντέλα 10.000 πιο κάτω και 13.000 μιλιαμπέρ όρια και τα δύο κερδίζουν κατά κράτος το IPC είναι πολύ καλύτερα μοντέλα προσφέρουν πολύ περισσότερα λοιπόν check κόστα. ελπίζω να σας άρεσε το unboxing και το mini review ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα γεια σας παιδιά